Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ακούτε ράδιο έναντι. Είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο και καλημερίζουμε εδώ στο στούντιο του ράδιο έναντι την υποψήφια βουλευτή της πρώτης εκλογικής περιφέρειας της Θεσσαλονίκης με το Κίνημα Αλλαγής, την κυρία Κούλα Γιαννακίδου. Καλή σας μέρα, κυρία Γιαννακίδου. Καλημέρα, κύριε Σταματόπουλο. Καλημέρα και στους ακροατές του ράδιο έναντι. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρία Γιαννακίδου, 6 μέρες μείνανε για την διεξαγωγή των εκλογών που θα αναδείξουν την καινούρια Βουλή και την καινούρια κυβέρνηση. Το Κίνημα Αλλαγής μετέχει σε αυτές τις εκλογές. Μπήκε όμως κάπως έτσι απότομα, ανάποδα να το πω, λόγω της μη συμμετοχής του Βαγγέλη Βενιζέλου στις εκλογές. Μετά από πάρα πολλά χρόνια λοιπόν, πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης χωρίς το Βαγγέλη Βενιζέλο, Κινάλ, Πασόκ, όπως θέλετε πείτε το, χωρίς το Βαγγέλη Βενιζέλο. Πώς σχολιάζετε αυτό? Ναι, έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε και είναι και λίγο περίεργο φυσικά για μας που χρόνια γνωρίζουμε τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο και παρακολουθούμε από πολύ κοντά και όλη του τη δραστηριότητα και όλη του την πορεία. Και για μας ήταν λίγο ξαφνικό, θεωρούμε ότι ήταν, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το timing δεν ήταν καλό, ήταν πολύ κοντά στις εκλογές και αυτό δημιούργησε μία αναταραχή και στους συμπολίτες μας, αλλά και στο ίδιο το κόμμα νομίζω. Τώρα βέβαια ο Βαγγέλης Βενιζέλος έχει δηλώσει ότι παραμένει, είναι εκεί. Είναι μέλος του κόμματος, δεν έχει φύγει. Βεβαίως, δεν έχει φύγει. Απλά δεν ήταν και ό,τι καλύτερο θεωρώ το να λίγο πριν τις εκλογές να συμβεί αυτό που συνέβη. Μάλιστα. Είναι μια κατάσταση άσχημη η οποία βεβαίως έχει εξομαλυνθεί κάπως, έχουν δοθεί κάποιες εξηγήσεις και βεβαίως έχει μείνει στο παρελθόν, τώρα κοιτάζετε το μέλλον, κοιτάζετε τις εκλογές, αντιλαμβάνομαι. Έτσι ακριβώς είναι και η κυρία Φόφη Γεννηματά έχει δώσει κάποιες εξηγήσεις γιατί το έχει κάνει αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα μένει να κριθεί, εάν αυτή η απόφαση ήταν η καλύτερη ή η σωστότερη, μένει να κριθεί στο μέλλον. Mm-hmm. Βεβαίως είχαμε και την επιστροφή κάποιων στελεχών τα οποία είχαν απομακρυνθεί από το Κίνημα Αλλαγής, από το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μαγκριώτη, τον κύριο Καστανίδη, όπου δεν μετήχαν στις προηγούμενες εκλογές με τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Τώρα βλέπουμε επανακάπτουν στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Μετά βεβαίως από τον Γιώργο Παπανδρέου και το πολύ ψηλό 44% που είχε πάρει το 2009 το ΠΑΣΟΚ, υπήρχε μια πτωτική τάση. Πιστεύετε ότι τώρα έχει έρθει ο καιρός να ανακάμψει και ως τι βαθμό μπορεί να ανακάμψει το Κίνημα Αλλαγής? Να σας πω, εγώ είμαι στο ΠΑΣΟΚ από το 1976. Άρα έχω ζήσει όλες αυτές τις προεκλογικές αναμετρήσεις με τα ποσοστά κοντά στο 50%. Mm-hmm. Από το 40% μέχρι το 50%. Εκεί κυμαινόντουσαν συνεχώς τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Επομένως, αυτή η κατάσταση τώρα είναι τελείως διαφορετική από αυτό που ζούσαμε τόσα χρόνια. Όμως, είναι αλήθεια ότι την περισσότερη... το μάρβαρο, να το πω έτσι απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, το πλήρωσε το ΠΑΣΟΚ. Μόνο το ΠΑΣΟΚ κλειδωρήθηκε τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια. Εγώ επειδή έζησα κοντά... Γιατί το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε πιο πολύ από κάθε άλλον. Κυβέρνησε και η Νέα Δημοκρατία. Και αν τα βάλουμε κάτω, ίσως δούμε ότι η Νέα Δημοκρατία πραγματικά έχει περισσότερους μήνες από το ΠΑΣΟΚ. Χρόνια και μήνες. Αλλά όμως, στη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που ήταν πραγματικά πολλά τα χρόνια, γίνανε πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Τέτοιες μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν τη ζωή των Ελλήνων. Από τον Ανδρέα Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ δημιούργησε μία μεσαία τάξη, όπου η καθημερινότητα αυτής της μεσαίας τάξης, αλλά και των φτωχότερων στρωμάτων, ήταν πολύ πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Αυτό είναι αναμφισβήτητο, αλλά αυτή η μεσαία τάξη διαλύθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Επί ΣΥΡΙΖΑ όμως, θα φτάσουμε και εκεί. Θέλω να πω ότι γίνανε πολλές μεταρρυθμίσεις, αφού είχε ένα όραμα ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος ενέπνευσε και εμάς από τα τέλη της δεκαετίας του 70 κιόλας, πραγματικά άλλαξε η ζωή στην Ελλάδα. Γίνανε μετά πολλές μεταρρυθμίσεις. Γίνανε έργα δημόσια επισημήτη. Ήρθε ο κύριος Παπανδρέου. Γίνανε πολλές μεταρρυθμίσεις. Μην ξεχνάμε τη Διάβγεια. Μην ξεχνάμε το ΕΣΥ από αυτό είναι αλήθεια. Μην ξεχνάμε. Δηλαδή, οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει είναι κοσμογονία, θεωρώ, για την Ελλάδα. Άλλαξε τελείως και το πολιτικό. Και το δημόσιο πρόσωπο της χώρας, αλλά και η καθημερινότητα του πολίτη. Όλα αυτά να τα δεχτούμε ότι είναι έτσι. Αλλά όμως ο Γιώργος Παπανδρέου έβαλε τη χώρα στο μνημόνιο.
Ναι, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν έφελε τη χώρα στο μνημόνιο. Υπήρξαν προβλήματα της χώρας. Είχε φτάσει όντως να υπάρχει κρίση και μετά οι συνέπειες ακολούθησαν. Όμως, θέλω να πω εδώ το εξής. 2004-2009. Διακυβέρνηση Καραμαλή. Από τη Νέα Δημοκρατία και από τον κύριο Καραμαλή. Το χρέος στα ύψη. Κανένας δεν το είπε. Βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε ο Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος δεν τον άκουσα στα 4 χρόνια να πει ποτέ, παρά μόνο πριν από ένα μήνα έκανε μία μικρή αναφορά, όλο το διάστημα της διακυβέρνησης... Το είπε και προχτές, εντάξει. Επί 4 χρόνια, ποτέ δεν αναφέρθηκε σε αυτήν την περίοδο όπου έφτασε το χρέος, το ξέφθηκε στον ουρανό, ποτέ δεν κατηγόρησε τον Καραμαλή και αυτήν την περίοδο. Γιατί άραγε, αλλά ούτε και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το κάνανε αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα όμως, οπότε, παρακαλώ. Οπότε θέλω να πω ότι το χρέος εκτοξεύθηκε τότε. Δεν φταίει το ΠΑΣΟΚ αποκλειστικά ότι, ότι η κατάσταση έφτασε έτσι. Όμως το πλήρωσε το ΠΑΣΟΚ. Λιδωρήθηκε, το πλήρωσε και με τα ποσοστά του, αλλά και με την εν γέννη, να το πω... το τι κυκλοφορούσε δηλαδή στον κόσμο, το τι συζητιότανε, τα ποσοστά που πέσανε δραματικά στο τόσο πολύ. Ναι, βεβαίως, έχετε δίκιο. Και αυτό πραγματικά το έχουμε πληρώσει, το έχω ζήσει στις προηγούμενες εκλογές, γιατί ξέρετε εγώ κατέβηκα στη Β' Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά το 2015, στις 25 Ιανουαρίου, στις εκλογές που γίνανε τότε. Και μετέπειτα βέβαια, πάλι και το Σεπτέμβριο. Πραγματικά η κατάσταση ήταν για μας που προερχόμασταν από αυτόν τον χώρο, ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Μάλιστα. Άκουγα πρώην συμπολίτες μας, συντρόφους, που ήμασταν μαζί δηλαδή πολλά χρόνια, να λένε όχι, θα ψηφίσουμε τον Τσίπρα, θα ψηφίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, για να φύγουν τα δύο κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και κυρίως το ΠΑΣΟΚ. Μας τιμωρήσανε δηλαδή με λίγα λόγια. Άρα τώρα γιατί, το 2019, ναι. Γιατί να ψηφίσει κάποιος κίνημα αλλαγής? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε με υποσχέσεις τεράστιες, δεν έκανε τίποτε, ξεγέλασε τον κόσμο και επομένως ο κόσμος που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ για να μετακινηθεί κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα του 4% και ξαφνικά ανέβηκε, πέρασε το 30%, γιατί ένας πολύ μεγάλος αριθμός πολιτών που χρόνια ήταν παραδοσιακά στην κεντροαριστερά, στη σοσιαλδημοκρατία, στο δικό μας δηλαδή το χώρο, μετακινήθηκε προς τα εκεί, ελπίζοντας ότι θα γίνουν όλα αυτά τα οποία έλεγε ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δηλαδή αυτοί οι παλιοί, οι κακοί που φέραν τη χώρα σε αυτό το σημείο και εμείς οι καινούργοι, οι ωραίοι και οι καλοί και οι άξιοι που θα τα διορθώσουμε όλα, μην ξεχνάμε τι έλεγε, ότι θα χτυπάει τα νταούλια και θα χορεύουν οι θεσμοί, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει διαλύσει τη ναι, χώρα. Μαζί με ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, με κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που μεταπίδησαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και κόσμο, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μην ξεχνάμε, γιατί σας έχω ακούσει και σε άλλη εκπομπή, υπάρχουν και οι γυρολόγοι στην πολιτική. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που συνεχώς μετακινούνται από εδώ ή από εκεί, αρκεί να υπάρχουν καρέκλες. Εγώ ξέρετε, είμαι από το 76 στο χώρο, δεν έχω μετακινηθεί ποτέ και δεν το δέχομαι αυτό. Τελευταία ιδιαίτερα έχει παραγίνει αυτό πια. Ψηφίζεις έναν άνθρωπο σήμερα και δεν ξέρεις πού θα τον δεις μετά από 2 μήνες ή μετά από 4 μήνες. Όταν λοιπόν μιλάτε τώρα με τους ψηφοφόρους και κάνετε την προεκλογική σας περίοδο, όταν τους λέτε ότι είστε από το κίνημα αλλαγής, από το ΠΑΣΟΚ, τι σας λένε, είναι θετικοί, σας ακούνε ή ακόμα υπάρχει ένα μούδιασμα? Τεράστια διαφορά από τον Ιανουάριο του 2015. Τεράστια διαφορά. Τότε όντως υπήρχαν προβλήματα πολλά. Τώρα νομίζω ότι τα περισσότερα έχουν αρθεί. Καμιά φορά βεβαίως υπάρχουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι επιφυλακτικοί, οι οποίοι αναφέρουν και ρωτούν μα αυτό, μα εκείνο, αλλά τους εξηγούμε. Εμείς είμαστε καινούργοι πλέον. Εγώ πρώτη φορά κατεβαίνω στην Α Θεσσαλονίκης και το ψηφοδέλτιό μας έχει μια πάρα πολύ καλή ανανέωση με νέα άτομα και νέες γυναίκες. Αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ εμένα ιδιαίτερα, να βλέπω νέους ανθρώπους να ασχολούνται με την πολιτική, γιατί είναι το μέλλον. Και πιστεύουμε ότι αυτοί θα πάνε ακόμα καλύτερα και από τους παλιότερους. Τώρα είπατε κάτι αυτό είναι καλό. Που θέλω λίγο να το συζητήσουμε. Εσείς προέρχεστε από το χώρο του αθλητισμού, έχετε διατελέσει Γενική Γραμματέας Αθλητισμού, είστε γυμνάστρια αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Έχετε δηλαδή ένα καλό βιογραφικό και θα μπορούσατε άνετα να είστε υποψήφια όπως είστε. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω,
είναι το βιογραφικό που είναι πολύ αξιόλογο το δικό σας στην προκειμένη περίπτωση ή η ποσόστοση που σας βάζει στο ψηφοδέλτιο? Να σας πω λίγο για την ποσόστοση, γιατί... Γιατί μπορεί να σας αδικεί κιόλας. Έχω άποψη για την ποσόστοση και την είχα και στις δύσκολες εποχές, τότε που αρκετές γυναίκες μου λέγανε «Άστο, δεν είναι έτσι ακριβώς». Γιατί, τι έλεγα. Εγώ στην αρχή ήμουν εναντίον της ποσόστοσης. Έλεγα όχι, όχι αποκλειστικά και απαραίτητα γυναίκες, αλλά γυναίκες άξιες. Αυτή ήταν η ένστασή μου. Όχι να είναι οποιαδήποτε γυναίκα η οποία μπορεί να είναι αδιάφορη και οτιδήποτε. Και μπαίνει για να κλείσει απλώς το ψηφοδέλτιο. Ναι, αλλά να μπει. Βέβαια, γιατί έγινε όμως η ποσόστοση? Έχει έναν λόγο. Δικαιολογείται γιατί έγινε. Γιατί έτσι ήθελε να ενθαρρύνει τη γυναίκα να συμμετέχει στα κοινά, γιατί η νοοτροπία, η κοινωνική, ο κοινωνικός περίγυρος και όλα αυτά πριν από 20-30 χρόνια ή και περισσότερο. Γιατί αν πάμε στο 81, έχουν περάσει 40 χρόνια, 43 χρόνια. Πόσα... Δηλαδή χρειάζεται ποσόστοση όταν βλέπουμε σε χώρες με λιγότερη παραδοσία στη δημοκρατία, όπως η Τουρκία, όπως το Πακιστάν, όπως η Σρι Λάνκα, να έχουν εκλέξει γυναίκες πρωθυπουργούς. Εδώ δεν νομίζω ότι χρειαζόμασταν ποσόστοση για να έχουμε, ας πούμε, αρχηγό του ΚΚΕ, την κυρία Παπαρίγα, του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Δαμανάκη, την κυρία Μπακογιάννη που είχε κάνει το δικό της κόμμα, την κυρία Γεννηματά στο Κίνημα Αλλαγής. Εγώ πιστεύω ότι καλώς έγινε τότε, δέχομαι αυτό που λέτε και ότι θα πρέπει να επαναξεταστεί εάν θα πρέπει να ισχύει έτσι ή με λίγο διαφορετικούς όρους. Γιατί και εγώ πιστεύω ότι πράγματι όλες οι κοινωνικές αντιρρήσεις για την ενασχόληση της γυναίκας με την πολιτική πλέον έχουν αρθεί. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες. Ξέρετε, το έχω ζήσει εγώ αυτό. Όπως το έζησα και για την ενασχόληση με τον αθλητισμό. Κατάγομαι από ένα χωριό της Νάουσας, τη Μαρίνα, και όταν ο ΠΑΟΚ διεπίστωσε, η τεχνική του ΠΑΟΚ, ότι είχα ένα ταλέντο και από τους σχολικούς αγώνες, γιατί εκεί με είδαν, στην Άουσα όλοι πιάναν τον πατέρα μου και του λέγανε «Μα πού την αφήνεις την κοπέλα σου να πάει στο γήπεδο, εκεί πάνε μόνο οι ποδοσφαιριστές». Και τους χαρακτηρίζαν και κάπως τους ποδοσφαιριστές. Μάλιστα. Και έλεγε ο πατέρας μου «Έχει ταλέντο, την εμπιστεύομαι και θέλει να κάνει, να τραβήξει το δρόμο της στον αθλητισμό, γι' αυτό και θα είμαι δίπλα της και θα την αφήσω». Έχουν αρθεί αυτά, όπως έχουν αρθεί και στην πολιτική. Η γυναίκα πλέον έχει έναν άλλο ρόλο σήμερα, έχει άλλη αναγνώριση, ο ρόλος της, ο οποίος είναι πολυσχηδής, και θέλω να πω εδώ, μου δίνετε την ευκαιρία και θα την αρπάξω, ότι η γυναίκα μέσα από τον πολυσχηδή της ρόλο τα καταφέρνει σε όλους τους επιμέρους ρόλους της. Και αυτό της οικογένειας, του συζύγου, της μητέρας, της αδερφής, της συγγενούς, και στον εργασιακό της χώρο, αλλά και στις μετέπειτα ασχολίες της, επειδή, ξέρετε, μετέχω σε συλλόγους μέσα στην πόλη. Ήμουνα μάλιστα κάποτε και αντιπρόεδρος στο Ορφανοτροφείο Μέλισσα, αλλά και τώρα είμαι συντονίστρια της Καλλιπάτηρας στη Θεσσαλονίκη. Έχω συνεχώς επαφή με γυναίκες της πόλης μας. Πάρα πολλές γυναίκες έχουν βγει από το σπίτι τους και ασχολούνται εθελοντικά για να προσφέρουν ιδιαίτερα τώρα, σε αυτή την εποχή της κρίσης. Δηλαδή... Άρα, ας λειτουργήσει και η ποσόστοση θετικά. Άξιες γυναίκες να μπουν μέσα στα κοινά. Αυτό, διευκρινίσατε μου λίγο. Μπορείτε δηλαδή να ισορροπείτε με επιτυχία, ως πολιτικός μιλάω ταυτόχρονα, και ως είστε επιστήμονας, είστε εργαζόμενοι, είστε, έχετε την οικογένειά σας, μπορούν να ισορροπούνται όλα αυτά? Εγώ πιστεύω ότι όλα ισορροπούνται, γιατί όλα εξαρτώνται από εμάς. Εγώ είμαι παντρεμένη και έχω έναν γιο ο οποίος τελείωσε τις σπουδές του στα οικονομικά και τώρα κάνει το μεταπτυχιακό του. Όταν μου προτάθηκε να αναλάβω ως Γενική Γραμματέας Αθλητισμού, ξέρετε, ήμουν η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Μετά από όλη αυτή την πορεία στον αθλητισμό, ήταν εξαιρετικά τιμητική αυτή η πρόταση. Όμως ο γιος μου ήταν τρίτη ηλικίου. Καταλαβαίνετε τι είναι. Διάβασμα για πανελλήνιες. Πανελλήνιες, διαβάσματα, όλα αυτά. Τότε λοιπόν, τον πρώτο που ρώτησε ήταν αυτός. Του είπα ότι μου έγινε αυτή η πρόταση, αλλά επειδή είναι πολύ κρίσιμη η χρονιά του, θα ήθελα να το συζητήσουμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Και φυσικά και με το σύζυγο. Ο σύζυγος ήταν θετικός από την αρχή και μου είπε «Τράβα μπροστά, εγώ είμαι εδώ, θα είμαι δίπλα στο παιδί μέρα νύχτα, δεν θα έχεις καμία αγωνία γι' αυτό». Και φυσικά όλα τα Σαββατοκύριακα εκείνης της χρονιάς ερχόμουν στη Θεσσαλονίκη για να είμαι και εγώ κοντά στο παιδί. Μελθάρα, βρήκαμε τις ισορροπίες μας σαν οικογένεια. Δεν είναι ακατόρθωτο, είναι θέμα διαχείρισης του χρόνου. Και συνεχώς μου λέει πόσο περήφανος είναι για μένα. Είναι η καλύτερη απάντηση που μου δίνει ο γιος μου και αισθάνομαι καλά, απενοχοποιημένα. Έχετε λοιπόν αρκετές γνώσεις
αν λίμωνο για τον αθλητισμό, μπορείτε να προσφέρετε σε αυτό το πεδίο. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει άμεσα για να ανέβει ο αθλητισμός στην Ελλάδα, για να υπάρχει μεγαλύτερη ενασχόληση των παιδιών και των νέων ανθρώπων με τον αθλητισμό? Κοιτάξτε να δείτε, τον αθλητισμό τον έχω βιώσει από την παιδική μου ηλικία μέχρι σήμερα. Επέλεξα να είναι και το επάγγελμά μου κοντά. Ήμουνα γυμνάστρια, δίδαξα σε γυμνάσια και λύκια, δίδαξα 20 χρόνια στην κατεξοχήν σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που ασχολείται με τον αθλητισμό και την αθλητική γνώση, που είναι το ΤΕΦΑ. Για 20 χρόνια ήμουν καθηγήτρια εκεί. Ήμουν προπονήτρια στον ΠΑΟΚ, ήμουν προπονήτρια στον Άρη, ήμουν προπονήτρια στην Εθνική Ομάδα Γυναικών, αλλά και στη φυσική κατάσταση στο τένις. Γύμναζα την Λένα τη Δανιλίδου, με την οποία πήγαμε και μαζί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, έχοντας πάντοτε την ευθύνη της φυσικής της κατάστασης και όχι της ρακέτας. Λοιπόν, επομένως, είναι όλη μου η ζωή ο αθλητισμός. Και όλη μου τη ζωή την πέρασα μέσα στα γήπεδα. Άρα αυτό που θέλω είναι κάθε παιδί, οποιασδήποτε οικογένειας, ή ουδήποτε πολίτη, να έχει πρόσβαση στον αθλητισμό. Είναι τόσα τα ωφέλη που μπορεί να έχει ένας νέος, ένα μικρό παιδί, από την ενασχόλησή του με τον αθλητισμό. Τον πρωταθλητισμό τον ξεχωρίζω, είναι κάτι άλλο, μπορεί να συνεχίσει μετά άμα θέλει και έχει το ταλέντο και είναι άλλο κομμάτι. Εγώ μιλώ για τον αθλητισμό, για τον αθλητισμό τον μαζικό, όπου είναι κοινωνικό αγαθό, όπου για μένα η πολιτεία πάντοτε οφείλει να παρέχει αυτό το αγαθό και την πρόσβαση προς αυτό ολωνών των παιδιών, ξεκινώντας από τις υποδομές, που όπως πολύ σωστά το είπατε, όπου πραγματικά υπάρχει πρόβλημα και στη Θεσσαλονίκη. Συνάντησα όταν ανέλαβα, ξέρετε, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ήθελα να ξέρω, αφού πλέον ήμουν υπεύθυνη για όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, ήθελα να ξέρω πού υπάρχουν σε κάθε πόλη, τι υπάρχει και σε τι κατάσταση είναι, για να δούμε τι μπορεί να βελτιωθεί, τι είναι εντάξει και μπορεί να μείνει ως έχει, τέλος πάντων να κάνουμε διορθωτικές και βελτιωτικές παρεμβάσεις. Λοιπόν, τότε λοιπόν διαπίστωσα ότι από τις γεννησιμιού της η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δηλαδή πάμε στο 1959 και εκεί, δεν υπήρχε μέσα στο κομπιούτερ να πατήσω ένα κουμπί και να δω στην οθόνη όλη την Ελλάδα με τις εγκαταστάσεις που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία σε κάθε πόλη, τι υπάρχει. Και προς μεγάλη μου έκπληξη κάλεσα τους υπευθύνους, τους ρώτησα και πώς θα ενημερώνομαι εγώ. Να λέει, υπάρχουν φάκελοι στο υπόγειο σε κάτι ντουλάπες, σκονισμένοι από το 1960 και τετριμένοι. Τι να σας πω, τρελάθηκα. Τότε ήταν υφυπουργός αθλητισμού ο κύριος Ιωαννίδης, ο Γιάννης. Άνθρωπος του μπάσκετ και αυτός, πήγα μέσα και του λέω οπωσδήποτε δημιουργούμε ομάδα, θέλω να δημιουργηθεί μητρό στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπου οποιοδήποτε έρθει μετά από εμάς ή οποιοδήποτε μπει στο σύστημα, με ένα κουμπί να βλέπει. Νομός Θεσσαλονίκης. Ποιες είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία και σε τι κατάσταση βρίσκονται. Νομός Καστοριάς και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε μια ομάδα η οποία μετά το ωράριο που είχε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δούλεψε για 2,5 μήνες και μας παρουσίασε ένα πολύ ωραίο έργο, ένα πολύ ωραίο μητρό, όπου πλέον ξέρουμε τι υπάρχει στην ιδιοκτησία μας και σε τι κατάσταση είναι. Είναι μεγάλη παρακαταθήκη αυτό, βεβαίως. Μεγάλη παρακαταθήκη αυτή. Είχαμε λήψεις σε αδειοδοτήσεις. Οπότε ξεκινήσαμε να δούμε τι θα γίνει με το θέμα των αδειοδοτήσεων, το οποίο ήταν και περίπλοκο, ξέρετε, γιατί εμπλέκονται μέσα και η αστυνομία και η πυροσβεστική, τα στατικά, η πολεοδομία, όλα αυτά. Οπότε ήταν χρονοβόρο. Δεν προλάβανε να το τελειώσουμε, ήρθε η επόμενη κυβέρνηση, το κράτος έχει συνέχεια και αυτά θα πρέπει να συνεχίζονται. Μάλιστα. Τώρα, σήμερα έχετε και μία εκδήλωση στο Grand Hotel. Ναι, σήμερα έχω την κεντρική μου πολιτική εκδήλωση μετά τις 6.30 ώρα στο Grand Hotel, όπου έχω καλέσει τους φίλους μου και μπορεί φυσικά να έρθει και όποιος θέλει, είναι ανοιχτή και με είσοδο ελεύθερη όπως γράψανε οι φίλοι μου στο Facebook, μπορεί να έρθει να ανταλλάξουμε μερικές απόψεις και να πούμε μερικά πράγματα που μας καίνε περισσότερο. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας σιγά σιγά την συζήτησή μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μάλλον να σας δώσω την ευκαιρία να πείτε αν θέλετε κάτι το οποίο δεν ακούστηκε, δεν είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και πιστεύετε ότι πρέπει να υποθεί.
Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να πάμε όλοι να ψηφίσουμε. Mm-hmm. Να μην υπάρχει μεγάλο ποσοστό αποχής. Όπου και αν ανήκουμε, αυτό που θέλουμε είναι δημοκρατικό μας δικαίωμα και πρέπει να το εκτελέσουμε. Και θα πω κάτι που το έχω ξαναπεί, αλλά θα το πω. Και μ' αρέσει που το λέω, γιατί ίσως και τα νέα παιδιά σκεφτούν λίγο παραπάνω ακούγοντας αυτό. Λέει στο συγχουργός το τραγούδι, φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Επομένως, αυτό έχει ένα μήνυμα, ότι πρέπει να συμμετέχουμε και να συνδιαμορφώνουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα ζούμε και εμείς, αλλά και θα ορθοποδεί και η χώρα. Επομένως, ό,τι και αν ψηφίζουμε, να πάμε να ψηφίσουμε, να μην έχουμε αποχή. Και καλή επιλογή αυτών που θα ψηφίσουμε, μέσα από τα βιογραφικά τους, μέσα από τα πολιτικά τους, πιστεύω, μέσα από τη συμπεριφορά τους, την εγγένεια κοινωνική, επιστημονική, οτιδήποτε. Αυτά πρέπει να είναι τα κριτήρια. Και όχι γιατί λέει πολύ ωραία ένα τραγούδι, ή γιατί είναι πολύ όμορφος, ή γιατί είναι ψηλός, ή γιατί είναι κοντός. Mm-hmm. Θα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε, ξέροντας ποιους επιλέγουμε. Κούλα Γιαννακίδου, πώς σας βρίσκουν όμως το ψηφοδέλτιο? Ως Κυριακή Γιαννακίδου, σε παρένθεση, Κούλα. Μάλιστα. Στο κίνημα αλλαγής, Αλφα Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Κυριακή, Κούλα Γιαννακίδου, λοιπόν, κίνημα αλλαγής, πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εκλογές και να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στο Ράδιο Έναντι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την καλή επιτυχία που μου ευχηθήκατε, αλλά σας ευχαριστώ κυρίως γιατί μου δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας και με τους ακροατές σας και να πούμε, πιστεύω, ενδιαφέροντα πράγματα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.